Η εβδομάδα που μας πέρασε, αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού και με την σκέπη της Παναγίας μας και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν η εβδομάδα του Τελώνου και Φαρισαίου. Την εβδομάδα αυτή δεν υπήρχε νηστεία την Τετάρτη και Παρασκευή. Τούτη δε η εβδομάδα της Απόκρεο έχει 2 ημέρες από τις 50 ημέρες της νηστείας του Πάσχα. Δι' αυτόν τον λόγο η Τετάρτη και η Παρασκευή, να έχετε υπόψη σας σήμερα και την Παρασκευή, ότι είναι 2 ημέρες από τις ημέρες αυτάς τις οποίες έχει η νηστεία του Πάσχα. Δι' αυτό σας παρακαλώ θερμώς, αυστηρή νηστεία σήμερα και την Παρασκευή. Την Κυριακή δε. Είναι Κυριακή της Απόκρεο. Κυριακή της Απόκρεο τι σημαίνει? Αποχή λέγει από το κρέας. Από κρέο. Από το κρέας. Αποχή από το κρέας. Δηλαδή έως την Κυριακή ό,τι μας στείλει ο Θεός μας επάνω στο τραπέζι και θα φάγουμε. Έως την Κυριακή τελειώνει και μετά την Κυριακή του Πάσχα. Με τη βοήθεια του Θεού, αυτό εύχομαι ολόψυχα να μας αξιώσει ο Θεός. Βέβαια τώρα ομιλούμε περί του φαγητού. Δεν ομιλούμε περί πνευματικής τροφής, την οποία πνευματική τροφή την είπαμε πλιστάκης, ότι να την προσέχουμε την πνευματική τροφή μας, να την αξιοποιούμε αυτά τα οποία ακούμε στο Θείο Κήρυγμα, αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε, δηλαδή προσοχή στους οφθαλμούς, προσοχή στην ακοή, προσοχή στη γλώσσα, προσοχή στις πράξεις γενικώς και στην καρδία με ταπείνωση για να προσελκύσουμε τη χάρη του Θεού μας. Κυριακή λοιπόν της Απόκρεο, την ερχομένη εβδομάδα, με τη βοήθεια του Θεού, είναι η Κυριακή, η εβδομάδα της Τυροφάγου. Την εβδομάδα αυτή δεν έχουμε νηστεία την Τετάρτη και Παρασκευή πάλι, αλλά δεν έχουμε κρεατοφαγία. Την εβδομάδα που μας έρχεται της Τυροφάγου τρώγουμε τα γαλακτερά, το ψάρι, το τυρί, το αυγό και καθόλου κρέας. Καθόλου κρέας. Και έτσι οι πατέρες της Εκκλησίας έταξαν αυτά στα σημέρας βαθμιδών, δηλαδή σκαλοπάτι να ανεβαίνουμε εις την νηστεία. Δεν εθεώρησαν καλόν από τη μια ημέρα έως την άλλη να εισερχόμεθα μέσα εις την νηστεία την αυστηρή, αλλά μας έκοψαν πρώτα το κρέας, μετά το τυρί και το αυγό και μετά εισερχόμεθα εις την νηστεία, δηλαδή σκαλοπάτι για να εισέρθουμε την 40η όμως αυτήν του Πάσχα. Να έχουμε υπόψη μας ότι δεν τρώγουμε τίποτε. Όταν λέγω τίποτε, όχι αυγό, όχι τυρί, όχι γάλα, όχι ψάρι, όχι κρέας, καθόλου. Μόνο το λαδάκι το οποίο μας ευλόγησε ο Θεός μας και έχουμε στην Ελλάδα μας. Όσοι δεν μπορούν την Τετάρτη και την Παρασκευή να μην φάγουν λάδι, θα είναι έτη καλύτερο. Αν και υπάρχουν και ψυχές οι οποίες δεν τρώγουν καθόλου λάδι μέχρι την Κυριακή της Αναστάσεως. Δεν λέγω για αυτές τις ψυχές, αυτές οι ψυχές είναι λίγες, αλλά αγωνίζονται δι' αυτήν την νηστεία. Υπάρχει εντύπωση ότι επειδή είναι 40η θα τρώμε το τυρί και το αυγό και το ψάρι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, να προσέξουμε ότι μόνο 2 φορές τρώμε την 40η ψάρι, την 25η Μαρτίου του Ευαγγελισμού και την Κυριακή των Βαΐων, για να εισέρθουμε πλέον στη Μεγάλη Εβδομάδα με αυστηρωτά την νηστεία, χωρίς καθόλου λάδι. Με αυτήν την εισαγωγή εισερχόμεθα στο κήρυγμά μας, αφού πρώτα αναφερθούμε στα γεγονότα της εβδομάδος τα οποία οικούστησαν και τα γνωρίζετε όλοι, αλλά επειδή δεν έχουν σχόλια, θα σχολιάσουμε εμείς ολίγον τα γεγονότα αυτά. Πρώτο και κύριον, αν προσέξαμε, άνοιξε η γη να μας καταπιεί. Αυτό
Οι κύριοι είπαν ότι είναι φυσιολογικό φαινόμενο, λέει. Αυτά βλέπουν, αυτά λέγουν, αυτά γνωρίζουν. Εμείς όμως τι λέγουμε? Αυτά είναι σημεία των καιρών. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Δεν είναι τυχαία. Σήμερα ανοίγει γη, αύριο γίνονται πλημμύρες, μεθαύριο γίνονται, έρχονται ασθένειες, μεθαύριο γίνονται σεισμοί και ούτω καθεξής. Μεθαύριο σκοτώνεται ο κόσμος στους δρόμους και δεν γνωρίζω γιατί σκοτώνεται ο κόσμος. Και εμείς βρισκόμεθα μέσα στη βλασφημία, μέσα στην πορνεία, μέσα στο φαγοπότη, μέσα στην άρνηση του Θεού και μέσα στη μαγεία. Και προχωρούμε στη μαγεία για να δούμε μερικά πράγματα, αφού επισημάνουμε πρώτα ένα φοβερό γεγονός το οποίο παρουσιάζεται και είναι όπως η πανούκλα η οποία συλλαμβάνει τον κάθε έναν άνθρωπο και δυστυχώς μετεβλήθησαν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια εις εκολαπτήρια ανωμάλων ανθρώπων, δηλαδή Σόδωμα και Γόμορα. Και εδώ παρουσιάζεται ένας επιστήμονας, ο οποίος δυστυχώς αν είναι επιστήμονας του καλού, αλλά φαίνεται ότι είναι επιστήμον δια το κακό, ο οποίος παρέσυρε παρακαλώ δεκάδες παιδιά μικρά προς την ακολασία, αγοράκια δυστυχώς, δηλαδή εκολαπτήριων Σοδόμων και Γομόρων. Αυτός ο Κύριος χώθηκα, λέγει έναν από τα παιδάκια, για τα καλά μέσα εις τη βρώμα. Μας μίλαγε για φίλους του και ύστερα μας τους γνώριζαν. Εγώ αντιδρούσα, άλλα παιδιά όμως δεν αντιδρούσαν. Όταν δεν είχε λεφτά, μας έβαζε να κάνουμε κλοπές. Πήγα δύο φορές με δύο ακόμη παιδιά σε σπίτια που μας υπέδειξαν ο επιστήμον της σχολάσεως. Εκείνος περίμενε απ' έξω. Υπάρχουν και πολλά άλλα μη δημοσιεύσιμα. Ζητάει συνεχώς εγγυήσεις για την συνομιλία μας. Φοβάται ακόμα, ρωτάει και ξαναρωτάει αν ο Κύριος αυτός ο οποίος τα οδηγούσε στην ακολασία είναι στην Αθήνα. Τους έφεραν και εις φόβων τρομερών. Τους απειλούσαν ως φαίνεται για τη ζωή. Ομιλεί έναν από τα παιδιά τα οποία έπαθαν κακό από αυτόν τον Κύριον. Μόνον άμα συλληφθεί θα ηρεμήσω, να ξεχάσω δεν πρόκειται ποτέ μου. Είναι οι πληγές οι οποίες ανήχθησαν επάνω σε αυτά τα παιδιά, οι οποίες δεν κλείνουν ποτέ, όπως αναφέρει το παιδί αυτό το οποίο έπαθε το κακό από τον Κύριον αυτόν. Ήξερε καλά την τεχνική του σερβιρίσματος, ξόδευε πολλά λεφτά, ούτε ξέρω πόσα. Μας αγόραζε ακριβά ρούχα, μπουφάν, παπούτσια. Μας πήγαινε για διασκέδαση όπου θέλαμε. Κάναμε ταξίδια στα γύρω νησιά, μέναμε στα καλύτερα ξενοδοχεία. Έδινε για μπορπουάρ μόνον όσα έβγαζε η μάνα μου σε μια εβδομάδα. Μας πήγαινε και στο σπίτι του, έχω γνωρίσει και τους δικούς του. Αυτά αναφέρει το πονεμένο παιδί, το οποίο οι δημοσιογράφοι το έπιασαν για να ανακαλύψουν, να αποκαλύψουν μάλλον τα κακά τα οποία συνέβαιναν. Μετά από αυτήν την είδηση, την τρομεράν είδηση, αδερφοί μου, να έχουμε υπόψη μας ότι πλέον η κοινωνία οδηγείται προς το απεσιότερο ανοσιούργημα της αμαρτίας, το οποίο είχαν τα Σόδωμα και τα Γόμαρα και τα οποία ο Πανάγαθος Θεός δεν ηθέλησε να αντικρίσει καν όταν γεννήθη μέσα στο σπήλαιο της Βιθλέμ. Προτού γεννηθεί, προτού έρθει δια να ειδεί τον κόσμο αυτόν, ο Χριστός μας την σαπίλα του κόσμου, έστειλεν τον άγγελο του και κατέσφαξεν όλους τους ανομάλους οι οποίοι βρίσκονται επάνω στην γη, δια να μην αντικρίσει αυτό το αμάρτημα, το οποίο αμάρτημα το κατεδίκασε με φρικτήν τιμωρία ο Θεός, εξ αποστήλας εξ ουρανού πυρ και θείον,
θιάφη και φωτιά και κατέκαψεν τας πέντε πόλεις οι οποίες ουδέν είχαν να παρουσιάσουν ημιμόνον την αμαρτίαν ταύτην. Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, να έχουμε υπόψη μας ότι αυτός ο φοβερός, η φοβερά τιμωρία την οποία ο Θεός έδωκε στις πέντε αυτές πόλεις, λέγει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι εξ αυτών των πέντε πόλεων εξέρχεται, λέγει, συνεχώς καπνός ακίμητος, ο οποίος δεν σταματά ποτέ. Και εις αυτά στις πέντε πόλεις έδωκεν ο Θεός μίαν άλλην τιμωρία, εκαλύφθησαν με νερό το οποίο δεν κινείται και ονομάζεται νεκρά θάλασσα. Μέσα εις το βάθος αυτής της νεκράς θαλάσσης ευρίσκουν οι αρχαιολόγοι ολοκλήρωστας πόλεις αυτάς, οι οποίες είναι θαμμένες μέσα εις το νερό αυτό, το οποίο δεν μπορεί να ζήσει ούτε μία μύγα. Δεν μπορεί να ζήσει ούτε ένα κουνούπι. Δεν μπορεί να περάσει από πάνω εις αυτήν τη θάλασσα ούτε μία ακρίδα. Ό,τι περάσει από αυτό το μέρος θα ψοφήσει και θα πέσει μέσα εις το νερό. Τιμωρία φρικτή, την οποία τιμωρία δυστυχώς σήμερα οι άνθρωποι προσπαθούν να την προσελκύσουν επί τας κεφαλάστων, επί των κεφαλόντων. Και είναι φοβερό το πράγμα να οδηγείται ο κόσμος προς την ανομαλία, η οποία ανώμαλος πράξης ούτε εις τα ζώα δεν υπάρχει. Και παρουσιάζονται οι κύριοι αυτοί από τα τηλεοράσεις για να τους καμαρώσει ο ελληνικός λαός. Ανώμαλες πράξεις, σαρκικές πράξεις, φαγοπότη, φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν, επικούρια συνθήματα. Και το άλλο το οποίο μένει δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εκπλήρωση στο λόγο του Κυρίου μας, ο οποίος είπε, όταν θα έρθω να κρίνω τον κόσμο, ο κόσμος θα ευρίσκεται, λέγει, όπως τα σημέρας του Νόε, δηλαδή εις το φαγοπότι και εις την σαρκική αμαρτία, και δεν θα σκέπτονται καθόλου ούτε τον Θεό ούτε την ψυχή των. Οδηγείται τάχιστα μετά από το αμάρτημα τούτο ο διάβολος στην κοινωνία εις την μαγεία, η οποία μαγεία δυστυχώς εκάλυψε ολόκληρον την Ελλάδα και τον χριστιανικό κόσμο, όπου και αν βρίσκεται, αλλά και τους εκτός του χριστιανικού κόσμου, εις τας αιρέσεις, οι οποίοι βρίσκονται στις αιρέσεις, και τους οδήγησε και αυτούς προς την μαγεία. Και έχουμε να παρατηρήσουμε ορισμένα πράγματα τα οποία έρχονται εις το φως της δημοσιότητος. Ποτέ άλλοτε από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι μάγοι και οι προφήτες δεν ήταν τόσο περιζήτητοι όσο εις τα σημέρας μας. Σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική απλοί άνθρωποι, αλλά και μεγαλόσχημοι, ζητούν απεγνωσμένα χρησμούς για το μέλλον, όπως φαίνεται τους φοβίζει σήμερα περισσότερο. Το μέλλον φοβίζει την ανθρωπότητα, το τι θα έρθει επάνω στην γη, το τι μέλλει γενέστε αύριο. Και αυτή η αγωνία οδήγησε τον κόσμο μακριά από τον Θεό και τους οδήγησε στην αγκάλη του διαβόλου, στην μαγεία. Τα 25% φθάνει, στο 25% φθάνει το ποσοστό των Άγγλων, το έθνος της ανομαλίας και της αμαρτίας και της σοδομίας, το έθνος το οποίο αρέσκεται να κρύβει το κεφάλι του όπως ο Στρουθοκάμιλος. Δι' αυτόν τον λόγο φέρουν και την επωνυμία οι Στρουθοκάμιλοι του Λονδίνου, αυτοί οι οποίοι ακριβώς έχουν τα σκύπτρα εις την ανομαλία, εις την σοδομία, σοδομίτες πρώτου μεγέθους. Αυτοί έφτασαν και εις την μαγεία, κάθε 100 άτομα τα 25 να ζητούν τους μάγους για βοήθεια ή τους αστρολόγους. Εκτός από την παλάμη τους διαβάζει και με μια μεγάλη κρυσταλλίνη σφαίρα η Ταμάρα, την οποία έχουν ως σύμβολο της μαγείας στην Αγγλία. Δεσπόζει επάνω στο βελούδινο κάλυμα του τραπεζιού της. Μιλά χαϊδευτικά και φροντίζει να μην απαγοητεύει κανέναν,
ακόμη και όταν πρόκειται να αναγγείλει δυσκολίες. Ξέρει ότι κατά βάθος ο πελάτης που έχει πληρώσει 10.000 δραχμές για μια ολιγόλεπτη συνάντηση δεν θέλει να απαγοητευθεί. Είναι φοβερό, αδερφοί μου, όταν έρχονται από καιρού εις καιρόν εις τον ομιλούντα τι αυτά γεγονότα τα οποία πριν ο λίγες ημέρες ενεφανίστηκε μία ψυχή η οποία της έφαγε 5 εκατομμύρια μία μάγισσα. Της έφαγε 5 εκατομμύρια μία μάγισσα. Αυτό είναι φοβερό το πράγμα και ήθελα να σας παρακαλέσω πολύ για να μας ελεήσει ο Θεός όσοι μεν ακούμε το κήρυγμα αυτή τη στιγμή να μην το κρατούμε, να το μεταδίδουμε. Το κήρυγμα να το μεταδίδουμε και όσο το δυνατόν να γίνουμε η αιτία να ανακοπεί το ρεύμα αυτό προς τη μαγεία. Δηλαδή όταν έρθει η γνώση σου ότι κάποιος θέλει να καταφύγει στους μάγους, να κηρύξεις αμέσως εκείνη τη στιγμή ότι ο Θεός θα εναντιωθεί εναντίον σου, πες του. Δεν θα σε αφήσει ατιμόρυτον, διότι τον αρνείσαι τον Θεό και φεύγεις στον εχθρόν του Θεού. Γι' αυτό σας παρακαλώ θερμώς να γίνομαι κήρυκες εναντίον αυτού του κακού το οποίο ήρθε στην κοινωνία μας και στην εκκλησία μας. Θα φύγουμε σε ένα πρόσωπο μεγάλο της Αγγλίας το οποίο έχει δώσει το όνομά της δυστυχώς μέσα στη δημοσιότητα και είναι από τα μεγάλα πρόσωπα της Αγγλίας. Η Νταϊάννα επισκέπτεται τακτικά ένα μέντιουμ που διαθέτει και κρυστάλλινη σφαίρα. Η δούκισσα της Υόρκης, η οποία ονομάζεται Φέρνγκη, έχει για σύμβουλο την περίφημη Μαντάμ Βάσο, ελληνικής καταγωγής. Φτάσαμε και στα άκρα του κόσμου. Ελληνική καταγωγή, η Μαντάμ Βάσο, που βλέπει το μέλλον σε μια μεγάλη διαφανή γαλάζια πυραμίδα. Δηλαδή έφτασε στην Σαμπάλα και πήρε την πυραμίδα για να κάνει τις μαγείες της, η Μαντάμ Βάσο, η οποία δυστυχώς μολύνει το όνομα της Ελλάδος. Πριν από μερικά χρόνια είχε κανείς για οδηγό την εκκλησία, αναφέρεται μία άλλη δημοσιογράφος και λέγει τούτη την κρίση της. Για γιατρό του, τον γιατρό του είχε και αυτόν ως βοηθόν και τις αρχές της οικογενείας. Αυτά τα τρία, δηλαδή η οικογένεια, είχε το γιατρό και είχε και την εκκλησία. Από αυτά αντλούσε στήριξη, ελπίδα και κατευθύνσεις ο άνθρωπος. Σήμερα το εκκλησίασμα έχει μειωθεί. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Ο γιατρός δεν έχει καιρό να ασχοληθεί και πολύ μαζί μας και η οικογένεια βαίνει προς την διάλυση. Αναζητεί λοιπόν κανείς προστασία και συμβουλές σε οποιονδήποτε τις προσφέρει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φέρει μία κρίση αυτή η δημοσιογράφος και λέγει ότι αργεί ο νόμος, αργεί το Ευαγγέλιο. Έμειναν όλα αργά, η Εκκλησία, ο νόμος, το Ευαγγέλιο, οι προφήτες, οι παλαιάκοι και η Διαθήκη, όλα είναι άχρηστα και σήμερα ο άνθρωπος καταφεύγει εις τους μάγους για να έβρει λύση των προβλημάτων του τα οποία τον απασχολούν και μάλιστα το μέλλον. Ζητείται χρησμός. Υπάλληλοι, νοικοκυρές αλλά και υπουργοί τρέχουν σε μάγους για να μάθουν το μέλλον. Αυτές είναι οι ανταποκρίσεις τις οποίες, αδερφοί μου, έχουν οι εφημερίδες καθεκά στην ημέρα και αναφέρονται περί των μάγων και της μαγείας η οποία κατέκλυσαν δυστυχώς όχι μόνο ένα μέρος της γης αλλά ολόκληρον την γη. Και όπως σας ανέφερα και κάποτε, ο Αντίχριστος θα στηρίζεται πάνω σε ένα μαγικό κουτί το οποίο θα κρατεί. Με αυτό το κουτί θα οδηγεί τον κόσμο εις τα σιδικά του βουλάς. Θα τους οδηγεί μέσα εις τα θελήματά του και μετά με αυτό το μαγικό κουτί θα οδηγεί και τον κόσμο πλέον εις την υποταγή εις το όνομά του και εις την απώλεια των ψυχών.
μόνον ένα θαύμα θα σώσει τον κόσμο. Και το θαύμα αυτό θα είναι εκείνο το οποίο αναμένει ο κάθε ένας, δηλαδή την επέμβαση του Θεού μας, ο οποίος θα επέμβει για να σώσει τον κόσμο του θαυματουργικός. Με θαυμαστών τρόπων θα στείλει ο Θεός τους ειδικούς του για να σώσουν τα παιδιά του, τα οποία εσφράγισε ο Θεός, ους δε εσφράγισα, λέγει, ουδείς έρι εκ της χειρός μου. Όσους έχει σφραγίσει ο Χριστός μας, δεν πρόκειται να τους πάρει ο Αντίχριστος, και είναι αυτό το οποίο παρεκάλεσα και άλλοτε και παρακαλώ και υπενθυμίζω και προτρέπω και σας λέγω εις την προσευχή σας να ερωτάτε πάντοτε τον Θεό: Θεέ μου, με εσφράγισες? Εκείνος απαντά: Σε εσφράγισα όταν εισήλθες μέσα στην κολυμβήθρα μου και βαπτίσεις εις το όνομά μου, εις το όνομα της Αγίας Τριάδος. Αυτό το σφράγισμα μη το εξαλείψουμε από πάνω μας, αδερφοί μου, διά της αμαρτίας, διά να μην καταλήξουμε εις τα δίχτυα του Αντιχρίστου και πέσουμε εις την αιώνιον κόλαση. Θαύμα λοιπόν μέγα. Τι είναι θαύμα? Τι είναι το θαύμα? Το θαύμα, αδερφοί μου, στηρίζεται πάνω στην πίστη. Το θαύμα στηρίζεται πάνω στην πίστη. Εάν στηρίζεσαι πάνω στην πίστη, βλέπεις θαύμα. Εάν δεν στηρίζεσαι πάνω στην πίστη, δεν βλέπεις ποτέ σου θαύμα. Ο Θεός, βλέπων τον άνθρωπο ότι είναι αδύνατος να ανέβει προς τον θρόνο του, συγκαταβαίνει ο Θεός. Δηλαδή από τον θρόνο του, την ώρα που τον παρακαλούμε, δεν μένει εκεί, γιατί είναι εις εμάς αδύνατο να ανεβούμε. Φεύγει από τον θρόνο του και συγκαταβαίνει. Καταβαίνει, έρχεται να μας πλησιάσει. Πλην όμως ζητά από εμάς να αναβούμε κι εμείς ολίγο προς τα επάνω. Εάν είμαι θα κάτω πεσμένοι, δεν πρόκειται να γίνει θαύμα ποτέ. Πρέπει να αναβούμε, δηλαδή δια της πίστεως μας να αναβούμε εμείς προς τα πάνω, έστω και μια σπιθαμή, έστω και ένα μέτρο. Όσο περισσότερο αναβούμε, τόσο πιο καλύτερο. Καταβαίνει ο Θεός, αναβαίνει ο άνθρωπος, γίνεται μια ένωση του ανθρώπου μετά του Θεού και αμέσως γίνεται το θαύμα. Αυτό είναι το θαύμα. Το να ανέβουμε εμείς και να κατέβει ο Θεός. Καταβαίνει ο Θεός που μας αγαπά, αναβαίνουμε εμείς δια της πίστεως, γίνεται η ένωση Θεού και ανθρώπου και επιτελείται το θαύμα το οποίο ζητούμε, διότι είπε ο Θεός ότι πάντα όσα ζητήσετε, λέγει, και πιστεύετε, πάντα είναι δυνατά δι' εκείνον ο οποίος πιστεύει. Πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Εις εκείνον ο οποίος πιστεύει όλα είναι δυνατά, είπε ο Θεός. Και τούτο ακριβώς είναι το σημείο το οποίο πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας, διότι και το σημείο τούτο το παρακολουθούμε εις την σειρά των κηρυγμάτων τα οποία έχουμε. Ο στρατής ευρισκόμενος εις μίαν κατάσταση παινίας, δηλαδή πείνας, πτωχίας, φεύγει από το σπίτι του για να κατέβει στην πόλη, για να εργαστεί, να σώσει, να ζήσει την οικογένειά του. Στο δρόμο του όμως χάνει το δρόμο και πέφτει μέσα σε ένα διαβολόρεμα. Σε ένα διαβολόρεμα. Εκεί υπήρχε ένας μήλος και μέσα στο μήλο εκείνον έμεινε για να περάσει την νύχτα του, διότι την επόμενη ημέρα θα έβλεπε ίσως για να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο εισήλθε. Εκεί όμως έτυχε να γίνεται και η συνάντηση του Βελζεβεούλ με τους υποτακτικούς του, τους διαβόλους, οι οποίοι έδιδαν λόγων δια τας πράξης των, τα κατορθώματά των. Και εκεί ανεφέρθη ένας από τους διαβόλους ότι οδήγησε την βασιλοπούλα, η οποία έφερε το όνομα Ζωή, την οδήγησε εις τον θάνατον δια της ειδικής του επεμβάσεως, δηλαδή επενέβη ο διάβολος και οδήγησε αυτό το παιδί προς τον θάνατο. Θλίψεις λοιπόν, στενοχωρία εις το βασιλικό παλάτι, στενοχωρία εις το έθνος, διότι αποθνίσκει η βασιλοπούλα, και τη στιγμή εκείνη αποκαλύπτει ο διάβολος ότι μόνο ένα φάρμακο υπάρχει για να σωθεί, το Χριστονέρι, δηλαδή το αγίασμα το οποίο έβγαινε από την Εκκλησία του Χριστού. Μόνον αυτό μπορούσε να σώσει τη βασιλοπούλα. Και εκείνη τη στιγμή ο στρατής επεμβαίνει εναντίον των διαβόλων με το Άγιο Ευαγγέλιο το οποίο κρατούσε πάντοτε επάνω του, εσταύρωσε
με το Άγιο Ευαγγέλιο τους δαίμονας και εξυφανίστησαν οι δαίμονες και οδηγείται τώρα να πάρει το Χριστονέρι αυτό και να το πάει στη Βασιλοπούλα για να τη θεραπεύσει. Φθάνει στην πύλη του Ισπόλεως, τον κλείνει ο φρουρός και εκείνος αναμένει όλη τη νύχτα άγρυπνος και προσευχόμενος για να εισέρθει εις το παλάτι. Εισέρχεται εις το παλάτι ο στρατής, πλησιάζει εις το κρεβάτι όπου ευρίσκεται η Βασιλοπούλα σχεδόν αποθαμένη και εκεί γίνεται το θαύμα. Πώς έγινε το θαύμα? Το θαύμα έγινε δια της πίστεως την οποία είχε ο στρατής, αλλά το θαύμα δεν το έκανε ο στρατής. Το έκανε ο Θεός. Γι' αυτόν τον λόγο διερωτάται κανείς όταν ακούσει το θαύμα, ποιος νικά, ο Χριστός ή ο στρατής? Ο Χριστός νικά, Ιησούς Χριστός νικά. Ο κόσμος όταν ήκουσε και διεδόθη ότι απέθανε η Βασιλοπούλα, ήρχισε ακριβώς εκείνη τη στιγμή να λέγει ο άλλος τα πολλά και ο άλλος τα λίγα. Να ας πέθαινε τουλάχιστον, λέγει ένας από αυτούς, η Βασιλοπούλα από βασιλικούς γιατρούς και όχι από ένα τσαρουχάν, έναν κομπογιανίτη, έναν ληστήν, ο οποίος ενεφανίστη για να θεραπεύσει τάχατες τη Βασιλοπούλα. Πώς θα ακουστεί αυτό το πράγμα στον έξω κόσμο? Βλέπετε ότι δεν είναι το να κάνεις κάτι και να μείνει κρυφό. Γίνεται κάτι το οποίο μεταδίδεται αυτομάτως εις όλο τον κόσμο και με τα μέσα τα οποία έχουμε σήμερα μεταδίδεται και εις ολόκληρον την γη. Και το καλό λοιπόν και το κακό γίνεται κοινό μυστικό σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή ο στρατής είναι το στόχαστρο ολοκλήρου του κόσμου, του έθνους, διότι προσβλέπουν, έχουν εστραμμένους τους οφθαλμούς επάνω στην ζωή. Τι θα γίνει η Βασιλοπούλη? Και τώρα τι θα γίνει αυτός ο φωνιάς, λέγει ένας άλλος. Τον δέσανε, απαντά ο έτερος, και τον έχουν στην φυλακή δεμένο για θάνατον. Του δώσανε δά και όχι λίγες, τον ψήσανε στο ξύλο. Κρέμασμα των άθλιων, λέγει ένας άλλος. Του τόπε ο αξιωματικός, καημένε θα σε κόψουν σαν δεν κάμεις ό,τι λες, θα σε σκοτώσουν. Διότι στον φρουρόν των αξιωματικών είπαν ότι εγώ θα θεραπεύσω με την χάρη του Θεού την Βασιλοπούλα. Ας με κόψουν και ας με κρεμάσουν και ας με σκοτώσουν όπως θέλουν, σαν δεν γιατρέψω ευθύς την Βασιλοπούλα, έλεγε ο άθλιος και το πίστεψε. Τότε δεν θέλει και δίκη. Τη δίκη και την καταδίκη την έκαμε μόνος του. Λοιπόν, σκότωμα. Αυτό του ταιριάζει, τίποτε άλλο. Πνίξιμο στην θάλασσα, αναφέρει ένας άλλος. Κάψιμο στην πλατεία του βασιλέως, αναφέρει ένας άλλος. Κρέμασμα στην οδόν ζωής, για παράδειγμα, προσθέτει ένας ο οποίος ήκουε όλη τη συζήτηση. Ενώ δε ελέγονται όλα αυτά, τα οποία δυστυχώς σήμερα ο κόσμος δεν έχει ποτέ την σύνεση να ειδεί με τα μάτια του και να καταδικάσει τον άλλον, είπαν, λέγει, είπαν, είδες, όχι, λέγει, αλλά το άκουσα. Σε αυτό το σημείο, αδερφοί μου, ήθελα να σας παρακαλέσω πολύ να είμαι θα προσεκτική. Εάν δεν δουν τα μάτια μας, δεν μπορούμε ό,τι ακούμε να το μεταδίδουμε, διότι αυτό ονομάζεται φοβερά αμαρτία και συκοφαντία και διασυρμός της αξιοπρεπίας του αδερφού μας. Να είμαι θα προσεκτική, διότι και ό,τι βλέπουμε, τα μισά θα πιστεύουμε.
από εκείνα που βλέπουν τα μάτια μας να πιστεύουμε τα μισά. Διότι ο διάβολος είναι τόσο πονηρός, ούτως ώστε και αυτά που βλέπεις, τα βλέπεις ψέματα. Γι' αυτό σας παρακαλώ θερμώς, μη προσθέτετε ποτέ σας επάνω σε εκείνο το οποίο ακούετε και τα δικά σας λόγια, με συγχωρείτε. Τα δικά σας λόγια. Ποτέ δικά σας λόγια δεν θα προσθέτετε επάνω σε εκείνα τα οποία ακούετε, διότι δεν είδετε. Βλέπετε εδώ αυτή τη στιγμή ο στρατής τι υποφέρει, πόσα του λέγουν, πόσα του σύρουν, το αποτέλεσμα. Ενώ δε λέγονται όλα αυτά από τον κόσμο, ο οποίος ο ένας έκοβε και ο άλλος έραβε, ξαφνικά ακούστησαν κραυγή χαράς. Η βασιλοπούλα σώθηκε, η βασιλοπούλα ζει, η βασιλοπούλα είναι καλά, εντελώς καλά. Ο αξιωματικός της φρουράς τι απέγινε, αυτός ο οποίος αυτοκτόνησε. Ο υπασπιστής της ημέρας δεν παρεφρόνησε. Είπαν πως τρελάθηκε. Είπαν. Αυτά τα είπαν. Αυτά θα προσέξουμε στη ζωή μας, αδερφοί μου. Μακριά αυτές οι φράσεις του διαβόλου, διότι είναι όλες παγίδες και κολλάζουμε τη ψυχή μας χωρίς λόγον. Είπαν. Ενθυμούμε δια των ομιλούντα, όταν αρχίσαμε να χτίζουμε την εκκλησία και δυστυχώς οι κρατούντες δεν έδιδαν άδεια για να οικοδομήσουμε τον ναό του Θεού. Και άρχισαν. Ο παπάς σας έφαγε τα χρήματα. Ο παπάς σας κοροϊδεύει. Ο παπάς είναι κλέφτης. Ο παπάς είναι και πόσα και πόσα άλλα. Είπαν. Αλλά το είπαν δεν υπάρχει. Όσοι λέγουν τα λόγια αυτά, είναι βαρύ το αμάρτημα εις τη ψυχή των. Γι' αυτό σας παρακαλώ θερμώς προσέξετε. Εάν δεν δουν τα μάτια μας, και όταν δουν τα μάτια μας, καθήκον έχουμε να σκεπάζουμε, όχι να ξεσκεπάζουμε. Ψέμα. Αυτός έφερε την είδηση στο φρουραρχείο και το φρουραρχείο έβγαλε δελτίο ότι η βασιλοπούλα είναι καλά. Όποιος θέλει πάει και το διαβάζει αυτό το διάγγελμα. Μα δεν πέθανε. Πέθανε, μα την ανέστησε. Ποιος? Ένας ζευγάς τσαρουχάς. Ο τσαρουχάς, ο φωνιάς, ο ληστής, αυτός την ανέστησε. Ποιος είναι αυτός ο φωνιάς και ο ληστής? Άγγελος Κυρίου ψυχή μου. Και άμα ανέστησε τη βασιλοπούλα, έγινε άφαντος, επρόσθεσε ένας άλλος. Και πάλι η φαντασία του κάθενός εις την ενέργεια. Η φαντασία έπαιρνε και έφερνε. Τι είχε συμβεί? Ο στρατής, όταν είδε την βασιλόπεδα, η οποία ήταν πράγματι εις την επιθανάτιον κλίνη, εις το τελευταίο εκείνο στάδιο του θανάτου, καταρχάς εδηλίασε λίγο, τον έπιασε λίγον ειδηλία. Ολιγοψύχησε για λίγο, ολιγοπίστησε για λίγο και πλήρης αθυμίας και θλίψεως ετοιμάζεται να αναχωρήσει. Λέγει, τι θα κάνω εφόσον απέθανε τώρα, τι θα κάνω? Βλέπετε αυτό το πλάσμα που ήταν γεμάτο πίστη, σε μια στιγμή ολιγοπιστεί. Είναι αυτό το οποίο είπε ο Πέτρος, όλοι κι αν σε αρνηθούν, λέγει, εγώ Κύριε δεν πρόκειται να σε αρνηθώ. Αλλά ο Κύριος μας, επειδή έβλεπε το τέλος του, λέγει, πριν αλέκτορ φωνήσει, τρεις απαρνήσιμε. Προτού κράξει ο πετεινός του, λέγει, θα με αρνηθείς τρεις φορές. Ολιγοπίστησε ο Πέτρος. Ποιος? Ο Πέτρος, ο οποίος ήταν ο φλογερότερος των μαθητών. Και ολιγοπίστησε, αδερφοί μου. Και τώρα ο στρατής, ευρισκόμενος ενώπιον του θανάτου,
ολιγοπιστή. Ότε σκεφτείς σε μια στιγμή, εσκέφθηκε και έλαβε θάρρος στον εαυτόν του. Τι και δεν ανέστησε τάχα και δεν ανιστά ο Κύριος του νεκρούς, λέγει μέσα του. Κι ας επέθανε, λέγει. Δεν είναι δυνατός ο Θεός να αναστήσει τους νεκρούς? Και δεν είναι θέλημά του να ευρεθώ εδώ, διαναστερεωθεί η πίστη του και να δοξαστεί το όνομά του? Μόνος μου ήρθα, εκείνος δεν με έφερε? Προσέχετε τις σκέψεις τις οποίες έχει ο στρατής τώρα μέσα του. Κάθε ένα βήμα μας εις τη ζωή μας είναι θέλημα του Θεού. Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Δεν εγνώριζε καν που πήγαινε ο στρατής και τώρα ευρέθηκε εις το παλάτι του βασιλέως. Και ο λιγοψυχό και ο λιγοπιστό ακόμη. Συγκεντρώσας λοιπόν τας δυνάμεις του στρατής, προσέχετε τα σκηνήσεις του. Εγωνιπέτησε παρά την κλίνη, εγωνάτησε χάμω, ύψωσε τα χέρια του και τα μάτια του προς τον ουρανό και πλήρης πίστεως και αφοσιώσιος είπε μεγαλοφόνος: «Μη εγκαταλείπες με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθεια μου, Κύριε, της σωτηρίας μου». Αυτά είπε μπροστά εις την νεκράν, μπροστά εις τον βασιλέαν και την βασίλισσα. Επεκαλέστη τον Θεόν, εζήτησε του Θεού την βοήθεια, εστερεώθη στην πίστη, επανήλθεν σε εκείνο το οποίο έπρεπε να είναι και είπε αυτά τα λόγια. Μετά τη θερμήν ταύτην δέησιν, ο στρατής εξάγει το φιαλίδιον, τον μπουκαλάκι, το οποίο είχε μέσα το Χριστονέρι, χύνει εκ του ζώντος ύδατος ολίγων εις την δεξιάν κυλωμένην παλάμην του, έκλεισε το χέρι του, έβαλε λίγο μέσα από εκείνο το Χριστονέρι και ραντίζει την βασιλόπεδαν και με τα πίστεως λέγει: «Εδώ είναι η πίστης. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού βασιλόπες ζωή, επάνελθε στην ζωή». Η βασιλοπούλα είναι ξενευθεί στο στόμα της, εξέβαλε βαθύν στεναγμούν, εψιθύρισε λέξεις στενάς ακαταλείπτους. Δεν μπόρεσε να τους καταλάβει κανείς. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα ανετινάχθησαν έκθαμβοι και όλοι οι παριστάμενοι εξεπλάγησαν και περιεκύκλωσαν την κλίνη εν άκρα συγκινήσει. «Κύριε ελέησον», είπε ο στρατής, «κλαίων επί τη ενεργία της Θείας Χάριτος, και εράντισε την βασιλόπεδαν εκ δευτέρου εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». «Κύριε ελέησον», είπε και αυτή, και ανεκάθισε παρατηρούσα τους περί αυτήν και ιδίως τον στρατήν με τα περιεργίας. Σηκώθηκε η βασιλοπούλα, το θαύμα έγινε, εκείταζε δεξιά και αριστερά και τα μάτια της τα άφησε να πέσουν επάνω στο στρατήν. «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον», έλεγαν όλοι κλαίοντες, χαίροντες και θαυμάζοντες το εξαίσιον θαύμα. «Πήε», της λέγει η βασιλοπούλα μου, «και ολίγον από το φιαλίδιον», είπε ο στρατής, «και φίλησε και το, Ευαγγέλιο και της προτείνει και το ιερόν Ευαγγέλιο». Η βασιλοπούλα εξετέλεσε την παραγγελία και αμέσως είπε: «Θεέ μου, Θεέ μου, τι συνέβη? Είμαι καλά, δεν έχω τίποτε. Θα σηκωθώ, θα ενδυθώ, πεινώ, θέλω να φάγω». Και ήρχισαν επεριπτύξεις, την έβαζαν μέσα στην αγκάλι τους, την εφιλούσαν και τα επιφωνήματα: «Κόρη μου, τέκνο μου», έλεγε ο βασιλιάς και η βασίλισσα. «Πάτερ μου, μήτερ μου», έλεγε η βασιλοπούλα, «πατέρα μου και μητέρα μου». Και την προλίγου απέσιον λέξην απέθανε, διεδέχθησαν ήδη χαράς επιφωνήματα και θαυμασμοί και αλλαλαγμοί αγαλιάσεως. Ο αξιωματικός, ο οποίος οδήγησε στον κοιτώνα της βασιλοπούλας τον στρατήν, αφού είδεν και ήκωσεν τα γενόμενα, έξαλλος εκ χαράς, έλεγε προς όλους τους οποίους απήντα κατερχόμενος:
Οι βασιλόπες εσώθη, είναι υγιείς, ενδύεται, ζητεί να φάγει, πεινά. Ο χωρικός την εθεράπευσε, ο γεωργός, ο τσαρουχάς. Ταύτα διεδόθησαν αστραπηδών με μεγάλη ταχύτητα ανά την πόλη και με το λίγο οικόδονες της Μητροπόλεως και όλων των εκκλησιών προσεκάλουν τους χριστιανούς εις δοξολογίαν του Κυρίου δια το μέγα του το θαύμα. Μετά από αυτήν όλη την θαυμαστή ενέργεια, εκείνος ο κόσμος, ανεπροσέξαμε, εχτύπησε τους κόδωνας των εκκλησιών. Συνηθρίστην εις τους ναούς δια να ευχαριστήσουν τον Θεόν δια το μέγα θαύμα. Και εμείς οι αμαρτωλοί τι κάνουμε? Εμάς που μας έσωσαν η Παναγία μας μέσα σε ένα πόλεμο άνισον με τον άξονα, την Γερμανία και την Ιταλία, και εμφανίζεται στο πεδίο της μάχης και οδηγούσε τους στρατιώτες μας από νίκη εις νίκη, αυτήν την Παναγία μας η οποία ή το φρουρός ακίμητος των στρατιωτών μας εις τας δυσκόλους στιγμάς του έθνους, αυτήν την Παναγία μας αντί να την ευχαριστήσουμε την βλασφημούμε. Αυτό είναι το κατάντημα τούτου του λαού. Αυτός ο λαός δεν ξέρει τι κάνει. Τι είχες ζωή μου, τι έπαθες, ρώτησαν η βασίλισσα την θυγατέρα της ασπαζωμένη αυτήν. Την έβαλε μέσα στην αγκάρη της και την φιλούσε. Δεν το ξέβρει βασίλισσά μου, είπε ο στρατής, εγώ το ξέβρω μόνον τι έπαθε. Συ τι γνωρίζεις, ρώτησε με τα θαυμασμού ο βασιλεύς και η βασίλισσα. Ποιος είσαι λοιπόν, επρόσθεσε ο βασιλιάς. Βεβαίως δεν είσαι άνθρωπος, αλλά άγγελος του Θεού, εξ ουρανού απεσταλμένος, δια να σώσεις την θυγατέραν ημών και μας διδάξεις του Κυρίου την χάριν και την δύναμην. Δεν είμαι άγγελος μεγαλειότατε, είπε ο στρατής, αλλά άνθρωπος απλούς, χωρικός, δούλος του Θεού και πιστός υπήκος της βασιλείας σου. Έστω, είπε ο βασιλεύς, αλίστον από τιού τον θαύμα δεν είσαι πλέον απλούς υπήκος μου, αλλά σύμβουλος, αγαπητός και μέγας άρχων. Ποιος ήταν ο στρατής και πού ανέβηκε ο στρατής? Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες των Κύριων ου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Τι ήταν ο στρατής? Άσημος μέσα σε ένα χωριό το οποίο έφερε το όνομα Κουτσοχώρη, και τώρα σύμβουλος του βασιλιά, σύμβουλος δικός μου, του λέγει. Ω, εάν δεν είσαι εσύ θα απέθυνες και η ζωή, το μόνο μας τέκνον, δεν είχαμε άλλο. Θα ευρίσκεται το άλλος μεγαλειότατε υπηρέτης της Θείας Χάριτος, είπε ο στρατής ταπεινά. Εγώ δεν έκανα τίποτε, ή μόνον το θέλημα το θείον του Θεού, ή το θέλημα του Θεού να σωθεί η βασιλόπες και εσώθη. Τι στο θελήματι αυτού ανθέστηκε, ποιος μπορεί να πάει εναντίον του θελήματος του Θεού? Ουδείς βεβαίως, ουδείς, είπε ο βασιλεύς. Μεγάλη του Θεού η δύναμη και άπειρον το έλεος αυτού. Ω, ακόμη δεν δύναμαι να πιστεύσω ότι η θυγάτερ μου εσώθη. Είσαι καλά ζωή μου? Πεινώ, είπε εις απάντησιν αυτή, ενδυθήσα ήδη υπό της θαλαμιπόλου η οποία ευρίσκεται παραπλεύρος. Όλοι πεινόμεν, είπε ο βασιλεύσης, την τράπεζαν όλοι και πάντες μετέβησαν εις το εστιατόριον. Μετά το πρόγευμα ο στρατής οδηγήθη σε ένα θάλαμον όπου ενεδύθη λαμπρά φορέματα. Φεύγουν τα τσαρούχια, φεύγουν τα σχισμένα φορέματα, φεύγει η ταπείνωση την οποία είχε τώρα ο στρατής έξωθεν, μέσα του υπάρχει ταπείνωση. Αλλά απ' έξω φαίνεται πολύ ταπεινός, διότι δεν είχε να φορέσει ο πτωχός αυτός χωριάτης. Τώρα ενδύεται με βασιλικά φορέματα, λαμπρά φορέματα. Εκεί ελθούσα η βασιλόπες κατά διαταγή του πατρός της, ανήρθησε επί του στήθους του στρατή μέγα παράσημον. Και με το παράσημον ο στρατής, ο Θεέ μου, πως ενεργείς όταν εσύ σκέπεις το πλάσμα σου. Ο στρατής πλήρης συγκινήσεως εδόξασεν ενδομήχως των Θεών.
Ακολούθως οδηγούμενος υπό της βασιλόπεδος ήρθεν όπου και η βασιλής και εκάθισε. Εκεί κατά πέτησιν του βασιλέως διηγήθη όλη την ιστορία την οποία έχουμε ακούσει εις τα παρελθόντα κηρύγματα. Όλοι εκρέμαντο εκ των χιλέων του στρατή διηγουμένου, το συνέδριο των δαιμόνων τους επροξένησε μεγάλη εντύπωση. Ότε δε έφτασαν εις τα του διαβολάκου, τα αφορώντα την βασιλόπεδαν, ο θαυμασμός των εκορυφώθη. Οίκον πράγματα τα οποία ήξευραν και αυτοί και δεν υπήρχε ανάγκη εξωτερικής βεβαιώσεως. Η εσπερής, δηλαδή η συνάντηση, η πρόσκληση των προσκεκλημένων, η φεδρότης της βασιλοπούλας, η πτώση της εις των χωρών, η κατάκληση, ο τρόμος, η κραυγή, η πτώση από την κλίνη, η αναστάτωση των αναχτώρων, η πρόσκληση των ιατρών, διάφοροι αυτών γνώμε και τα λοιπά, ήσαν τόσον μεγάλες μαρτυρίες, ώστε ή το περιττή πάσα άλλη απόδειξη προς επιβεβαίωση της αληθείας. Τα λέγει τώρα ο στρατής και ο βασιλιάς τα βλέπει όλα μπροστά του πραγματικά όπως τα ομιλεί ο στρατής. «Ναι, ναι», είπε ο βασιλόπες, «βεβαιούσα τον λόγο του στρατή περί της φοβεράς εκείνης ώρας. Ενθυμούμε, ενίσταζα πολύ και κατακλήθην, δεν προσευχήθηκα, ότε είδον τι τρομερόν, το παραπέτασμα της κλίνης μου ανασυρώμενον μόνον του, και συγχρόνως αισθάνθην μίαν δυσοδίαν μέσα εις το στόμα μου, μέσα εις το πρόσωπό μου, και έχασα τας αισθήσεις μου, όπως τα έλεγε ο στρατής», έτσι επιβεβαιώνει τώρα η βασιλοπούλα. «Ναι, βασιλόπες», είπε ο στρατής, «είτε ο διαβολάκος ο οποίος έκαμε αυτό. Είχατε κατακληθεί χωρίς προσευχήν». Αδερφέ μου, μη κοιμηθείς ποτέ σου χωρίς προσευχή. Παραμονεύει ο διαβολάκος. Και αν πήγαινε στην ζωή τότε, δεν τον εμποδίζει κανείς να έρθει και σε σένα. Πρόσεξε, μην κοιμηθείς χωρίς προσευχή και μην βγεις από το σπίτι σου χωρίς προσευχήν. Ο Θεός είναι που φυλάχτει τον άνθρωπο. Η προσευχή ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. «Αχ, ναι», είπε η βασιλόπες, «ενίσταζα πολύ και κατεκλήθην χωρίς να προσευχηθώ». «Γρηγορείτε και προσεύχεστε», λέγει ο Κύριος, «ή να μην πέσετε εις πειρασμόν». «Γρηγορείτε», είπε ο στρατής, λέγει και ο Απόστολος Πέτρος, «ότι ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος περιπατίζει τον τι να καταπεί». Ο Παύλος συνιστά να προσευχόμεθα αδιαλείπτος. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε. Τούτο γαρθέλημα Θεού. Πάντοτε, λέγει, πρέπει να προσευχόμεθα. Πάντοτε πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον Θεό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το πάθημά μου αυτό μου έγινε μάθημα. Δόξασε ο Θεός. Μετά από την διήγηση αυτήν του στρατή, ο βασιλιάς λέγει, «και τώρα τι συμβουλεύεις, αγαπητέ σύμβουλε», λέγει εις τον στρατή, «να γίνει τι, αφού με προστάζεται μεγαλειότατε, θα είπω τα πρέποντα και ωφέλιμα κατά την ταπεινή μου γνώμη. Να γίνει πρώτα γνωστόν εις όλο το κράτος και εις όλον τον κόσμο αυτό το διαβολικό συνέδριο με όλας τούτας λεπτομερίας». Δυστυχώς, σήμερα ο κόσμος δεν πιστεύει ότι υπάρχουν διαβόλοι. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν δαίμονες. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει μια δύναμη η οποία εναντιώνεται εναντίον μας και είναι ο εχθρός μας, ο οποίος ονομάζεται Σατανάς. Δεν πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν πίστη. Και ο στρατής τώρα το πρώτο το οποίο συμβουλεύει είναι να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχουν δαίμονες. Σήμερα πόσοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν δαίμονες? Εδώ μεγάλα πρόσωπα, τα οποία δεν θα αναφέρω, δυσπιστούν περί δαιμόνων. Δεν υπάρχουν, λέγει, δαίμονες. Να πάει εις τον ψυχολόγων και εις τον νευρολόγων και εις τον ψυχίατρων. Δεν υπάρχουν δαίμονες. Κοροϊδεύουν, λέγει. Κοροϊδεύουν. Ποιος? Κοροϊδεύει, λέγει, αυτός που χτυπιέται. Κοροϊδεύει, το κάνει ξεπίτηδες. Δεν υπάρχουν δαίμονες. Έλα λοιπόν να σε πληρώσω να χτυπιέσαι και εσύ, να δούμε αν τα καταφέρεις. Καταλάβετε, αδερφοί μου, που ευρισκόμεθα
εισπίαν κατάσταση ευρισκόμεθα, να γίνει γνωστό, λέγει ο στρατής, σε όλο τον κόσμο ότι υπάρχει διάβολος και αυτό το διαβολικό συνέδριο με όλας του τα λεπτομερίες τας οποίας σας είπα, για να μάθει ο κόσμος με ποιους έχει να κάνει και πώς να πολεμά και να νικά τους διαβόλους, για να ζήσει και εδώ ευτυχής και την αιώνιον να κληρονομήσει ζωή. Δεύτερον, λέγει ο στρατής, σύμβουλος του βασιλέως τώρα, να πολεμηθεί ο Σατανάς επικαίρως και τα έργα αυτού με διδασκάλους, με καλούς ιερείς. Καλά σχολεία, καλάς εκκλησίας, διδάσκει ο στρατής, ο σύμβολος του βασιλέως αυτή τη στιγμή. Και με αυτά τα λόγια διδάσκει όλους εμάς, όσοι ακούμεν το κατόρθωμά του. Αυτά φοβείται και τρέμει ο διάβολος, ως και μόνος του το είπε, διότι του καταστρέφουν όλα του τα σχέδια αυτά τα οποία είπα. Ναι μεγαλειότατε, ας μάθει ο κόσμος όλος τα έργα του διαβόλου τα οποία έπρεπε να εξεύρει εκ της Αγίας Γραφής, την οποία Αγία Γραφή ούτε κάτι να ανοίγουν. Αδερφοί μου, να μελετούμε την Αγία Γραφή για να είμαι θα κοντά στον Θεό. Να μελετούν την Αγία Γραφή για να ευρίσκουν τα σπαγίδας και τα μηχανάς του διαβόλου και τα τεχνάσματά του, για να προφυλάτεται ο κόσμος εξ όλων των πονηριών του διαβόλου. Ας εξυπνήσει από τον ύπνο της αμαρτίας με το φως του Χριστού, για να ζει κατά τα εντολάς του Θεού. Τότε και η βασιλεία σου θα είναι ασφαλής και ο θρόνος σου θα είναι ένδοξος και το κράτος σου ευλογημένον, και παντού θα βασιλεύει η ειρήνη, η χαρά, η ευτυχία του Θεού, η ευλογία και η χάρις. Ας έφθαναν τούτα τα λόγια εις την ακοήν των κυβερνώντων σήμερον. Ας έφθαναν μέσα εις εκείνην την βουλήν, η οποία ονομάστηκε βουλευτές, αλλά όχι βουλευτές, βολευτές. Αυτοί βολεύονται εκεί, δεν βουλεύονται. Ας έφθαναν αυτά τα λόγια για να μάθουν πως κυβερνάται ένα έθνος. Ναι αδερφοί μου, αυτά αποβλέπουν εις το κοινόν καλόν, είπε ο βασιλεύς, και θα γίνουμε του Θεού την χάρη και την δύναμη. Αλλά και περί σου πρέπει να γίνει σκέψεις. Εις το γενικό αυτό καλόν, μεγαλειότατε, είμαι και εγώ εντός, και τούτο μη είναι αρκετόν ότι συμβάλλω εις το κοινόν καλόν. Όχι, πρέπει και ιδιαιτέρως να ανταμυφθείς, λέγει ο βασιλεύς. Και δεν ανταμύφθην μεγαλειότατε και υπέρ το δέον μάλιστα, δεν φέρω την λαμπράν αυτήν στολήν την οποία μου έδωκες, το μέγα τούτο παράσημο το οποίο μου έβαλες επάνω εις το στήθος, δεν με ονομάσατε τη συμμετέρας μεγαλειότητος σύμβουλων και μέγαν άρχοντα. Είμαι άξιος εγώ, ένας ευτελής χωρικός και άσημος γεωργός αυτών όλων τα οποία μου έδωκε σήμερα. Ναι, σε ονόμασα μέγαν άρχοντα και σύμβουλό μου, αλλά ο μέγας άρχον και σύμβουλος του βασιλέως πρέπει να έχει και περιουσία. Και προς τούτο συγχορηγώ ένα χωρίον ολόκληρο μετά των χτημάτων του. Του χαρίζει ένα χωριό ολόκληρο. Και εγώ, είπε η βασίλισσα, ένα χωρίο. Και παίρνει δυο χωριά τώρα ο στρατής με ολόκληρη την περιουσία. Και εγώ επίσης, είπε η βασιλόπες, η ζωή που αναισθήθηκε. Και παίρνει τρία χωριά ο στρατής ο πάμπτωχος. Βλέπετε την βοήθεια του Θεού, αδερφοί μου. Βλέπετε την επέμβαση του Θεού. Ειδών ο βασιλεύς των στρατήν ενδιάζοντα λέγει, πρέπει να τα δεχθείς, σι τα δίδει διημών ο Θεός, δύνασε να παρακούσεις. Γεννηθεί το θέλημά του και το θέλημά σου μεγαλειότατε, και ευγνωμονώ από ψυχής και καρδίας στη μεγάλη αυτήν βασιλική δωρεάν σας. Αλλά ύστερα από τόση πτωχία και ανέχεια, ύστερα από τόση στενοχωρία, τόσα πλούτη και τόσα αγαθά, έξαφνα και διαμιάς,
Φοβούμαι μήπως υπερηφανευθώ και πέσω και χαθώ. Ως της φέρει πάντοτε το Ευαγγέλιο μαζί του, είπε ο βασιλεύς, και αναγινώσκει αυτό συχνά και το φυλάτι δεν φοβείται να πάθει τίποτε, και όταν ακόμη είναι εκατοντάχης πλουσιότερος σου. Απεναντίας μάλιστα, όταν είναι πλούσιος ο άνθρωπος του Θεού, δύναται να κάνει και εις άλλους πολλά καλά ως πιστός αυτού οικονόμος. Κατά τη στιγμή αυτήν, οικούστη από τις πλατείες των αναχτώρων, οικούστη σαν ζητοκραυγέ του λαού ενθουσιώδης. Ζήτω ο βασιλεύς, ζήτω η βασίλισσα, ζήτω η βασιλοπούλα, ζήτω ο γιατρός του βασιλέως, ο γιατρός, ο γιατρός. Να ειδούμε τον γιατρό, παρακαλούμε τον γιατρό να τον δούμε. Θα το δούμε την ερχόμενη Τετάρτη. Λοιπόν. Εδώ θα εμφανιστεί ο στρατής για να δούμε το στρατή. Τούτο δε το σημείο θα είναι και το φοβερότερο απ' όλα. Δι' αυτό σας παρακαλώ θερμός, έως την ερχόμενη Τετάρτη, σύνθημα: πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον ούκε λατωθήσονται παντός αγαθού. Αυτό είναι το σύνθημά μας έως την ερχομένη Τετάρτη. Ως Κύριος και πεθαμένη μην ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε το κόσμο δοθός το της γνώσεως. Εν αυτήγαρτη της άστρης λατρεύοντες υπό αστέρος εδιδάσκοντο σε προστήνην των ηλίων της δικαιοσύνης και σε γινώσκην εξύψουν σαν ατόλη, Κύριε δόξα σοι. Και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Αμήν. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε είδομεν πίστη που ακολουθήσομεν λοιπόν εν θα οδεύει ο αστήρ μετά των άγων Ανατολής των βασιλέων. Εκ της Παρθένου.
Παρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη και υγεί το σπήλαιον το απροσίτο προσάγει. Άγγελοι μεταποιμένων δοξολογούσι, μάγοι δε μετά αστέρος οδηπορούσι. Διημάς γαρεγεννήθη παιδίων νέων ο προαιώνων Θεός. Την εδέμ διθλέμ ίνιξε δεύτε είδομεν, την τρυφήν εν κρυφή εύρωμεν, δεύτε λάβομεν, τα του παραδείσου ένδων του σπηλαίου. Εκεί εφάνει ρίζα απότιστος, βλαστάνουσα άφεσιν, εκεί ευρέθη φρέαρ ανόρυκτον, ούπιν Δαβίδ πριν επεθύμησεν. Εκεί παρθένος στεκούσα βρέφος, την δίψαν έπαυσεν ευθύς, την του Αδάμ και του Δαβίδ. Δια τούτο προς τούτο επιχθόμεν, ού ετέχθη πεδίο νέων ο προαιώνων Θεός. Τη 25η του αυτού μηνός, η κατασάρκα γέννησης του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Θεός το τεχθέν ιδε μήτυρ παρθένος, τιμίζον άλλο κενών ιδε νυκτήσεις, παρθενική Μαρίη Θεών ικάδη γίνατο πέμπτη. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός γεννάτεν δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός εφύγης υψώθητε, άσατε το Κύριο, άσα η γη, εν με δοσύνη, ανυμνήσατε λαϊ, ότι δε δόξαστε. Το πρώτο εκ πατρός γεννηθέντη
παρευστοσία και φεσχάτων εκ Παρθένου σαρκοθεντίας πόλος Χριστό το Θεό βοήσομεν ο ανυψώσας το κέλας ημών Άγιος η Κύριε. Ράγος εκ της ρίζης ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ εκ της Παρθένου ανευλάστησας εξ όλους ο ενετός κατάς Ιούδας έως ήρθε σαρκώθης εξ άπειραν του ο Άιλος και Θεός δόξα τη δύναμη σου Κύριε. Θεός ον ειρήνης πατήρι κτηρμών της μεγάλης βουλήψου των αγγέλων ειρήνην παρεχόμενον απεστηλώσιμην όθεν θεογνωσίας προς πως οδηγηθέντες εκ νυκτός ορφίζοντες δοξολογούμεν σε φιλάνθρωπον.